Φοβάμαι ότι θα αρχίσει να ψάχνει. Και τι λες να κάνεις? Να τον καθησυχάσω. Φίλησέ με. Θέλω να ξέρω. Τι πρέπει. Να είσαι ακόμα ερωτευμένη. Να δεις που αυτοί δώσαν το σταυρό. Είμαι σχεδόν σίγουρο. Αν η Χρύση έχει τύψεις για ό,τι έχει κάνει, δεν με νοιάζει να το λύσει μόνη της. Εμένα αν με πάρει τηλέφωνο δεν θα της μιλήσω. Καλύτερα να δεις τι έχει να σου πει. Μπορεί να βγει κάτι καλό για το σταύρο. Ο πατέρας μου θα κάνει τα πάντα για να ξεκόψει η Χρύση από εσάς. Οι παρέες του Ρέντι την κλείσαν φυλακή. Τι πράγμα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ποια φυλακή, ρε, τι λες? Άκου να δεις. Κομμένο με τη Χρύση. Το καταλαβες. Και από σένα και από χαλκιά. Συγγνώμη. Είσαι στο σπίτι. Έκανα κακό στον αδερφό μου. Συνελήφθη η Χρύση Μαλτέζου για κλοπή. Ορίστε, διάβασε. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα για το κολέγιο. Ξέρω ότι μπορώ να βρω τη λύση. Απλώς έχω κολλήσει ένα σημείο γι' αυτό. Πάλι την εύκολη λύση ψάξα, αγόρι. Αυτή είναι η διαφορά σου με το χαλιά. Αυτός θα προσπαθούσε να το λύσει μόνος του. Με προστάτευες μια ζωή από τον πραγματικό σου εαυτό. Εγώ δεν ήξερα αν είχες ανασφάλειες, αν είχες φοβίες, αν είχες προβλήματα. Δεν ήθελα να σε φορτώνω με τα δικά μου. Κακό είναι κι αυτό. Όταν αποφασίζεις να μην μοιράζεσαι τα δικά σου, όπως λες, με τη γυναίκα σου, τότε δεν της επιτρέπεις να σε γνωρίσει. Και Δημήτρη, συνειδητοποιώ μετά από τόσα χρόνια ότι δεν σε ξέρω καθόλου καλά. Προτιμούσα να σε φορτώνω με τα προβλήματά μου. Θα σου χαρούμενη, έτσι. Να ξεσπάω πάνω, σα ευρίζω, α σε χτυπάω. Τώρα, έλα, μην ρίχνεις το επίπεδο. Θα ήμουν πιο αληθινός τότε. Μην ρίχνεις το επίπεδο, δεν εννοώ αυτό. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Αλλά εγώ φταίω. Θα μπορούσα να το έχω σταματήσει και δεν το έκανα. Τι θα μπορούσε να έχει σταματήσει, Αλεξάνδρα? Το παραμύθι στη σχέση μας, Δημήτρη. Είχες δημιουργήσει μια πολύ ωραία ζωούλα στα μέτρα σου και εγώ ήμουν το κερασάκι στην τούρτα. Κάτι σαν επιβράβευση για τους κόπους. Μάλιστα, εγώ τι ήμουνα για σένα? Τι ήμουνα, Αλεξάνδρα? Έχεις σκεφτεί ποτέ τη δική μου θέση? Μια ζωή προσπαθούσα να σου αποδείξω ότι δεν είμαι το κάθαρμα που πίστευε ο πατέρας σου. Αυτό ξέρεις πόσο δύσκολο ήταν για μένα? Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι μια ζωή προσπαθούσες να αποδείξεις ότι είσαι τέλειος. Τι έγινε? Γιατί μαλώνετε? Απίστευτο, Ας μάθει και ο Μαλτέζος τι είναι να έχεις πρόβλημα με στο σπίτι σου. Καλά, δεν μπορώ να χαρώ τώρα γι' αυτό. Θεία δίκη. Του αξίζει. Όχι όμως και της Αλεξάνδρας. Είναι μάνα. Θα έχει τρελαθεί η γυναίκα. Φαντάζει να δει την κόρη της στην εφημερίδα. Κάπου θα έχει και αυτή η ευθύνη. Ο χαρακτήρας του παιδιού δεν είναι άσχετος με τον τρόπο που μεγάλωσε. Όπως και να έχει πάντως, θα πρέπει να περνάει πολύ δύσκολο. Και εσύ περνάς δύσκολα. Κι εγώ επίσης. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να δω το παιδί μου? Έχεις δίκιο. Έχεις κανένα νέο από το μαράκι? Πότε θα γυρίσει? Δεν τη ρωτάω, δεν θέλω να την πιέσω. Αλλά την ακούω καλά. Φαντάζομαι ότι θα έρθει γρήγορα. Μακάρι. Άστα τώρα αυτά. Δεν είμαι εγώ το θέμα. Εσύ είσαι, εγώ τα καταφέρνω. Δεν νομίζω να τραβάς ζόρι για την Αλεξάνδρα. Για το Μαλτέζο τρώγεσαι. Έχω δίκιο? Δεν μαλώνουμε, αγάπη μου. Απλώς είμαστε σε ένταση, γιατί είμαστε και δύο πολύ κουρασμένοι και τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Όλα καλά, κορσέ. Εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω, σαν να χάνω την επαφή μου με την πραγματικότητα. Ορισμένες στιγμές χάνω τη γη κατά από τα πόδια μου. Καρβουλά μου, γιατί σηκώθηκες? Πήγαινε να ξαπλώσεις, το σου φέρω εγώ πριν. Ξέρω ότι τσακώνεστε εξαιτίας μου. Συγγνώμη, δεν ήθελα να δημιουργήσω κι άλλα προβλήματα. Αυτό να μην το ξαναπείς, εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Και όταν ηρεμήσεις, θα δεις ότι όλα είναι μια χαρά. Ξέρω ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εκτός αν γυρίσω το χρόνο πίσω και τα αλλάξω όλα. Τι θες να αλλάξεις, δηλαδή? Τίποτα, αυτό που τώρα που συμβαίνει. Δηλαδή? Πες μου, κοριτσάκι μου, μη φοβάσαι. Λέω για τα προβλήματα που σας δημιούργησε αυτό. Χαίρομαι που αποφάσισες να δώσεις εξετάσεις. Πρέπει να κοιτάς μπροστά, όπως έκανες πάντα, και να δεις ότι όλα θα αλλάξουν. Τρως καθόλου? Ναι, θα ψοφήσω και την πείνα, μην ανησυχείς. Θα έχω τώρα και να κάνω κάτι. Να απασχολώ το μυαλό μου, δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να σάπει. Χαίρομαι να σε ακούω έτσι. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να βρω κάποιο νόημα για να την παλέψω. Γι' αυτό θέλω να περάσω τις εξετάσεις. Δεν θέλω να χάσω τη χρονιά μου. Αρκεί να πάρω την άδεια. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Μην ανησυχείς, θα τα καταφέρουμε.
Να σου πω. Η Φέη το έχει κάνει με αυτό. Γιατί ρωτάς. Πώς είσαι ξαφνικά τόσο θετικός. Τι πάντα ήμουν. Ναι, καλά. Ότι δεν κατάφερε εγώ τόσο καιρό, το κατάφερε η Φέη σε λίγες ώρες, έτσι. Ναι, πες μας τώρα ότι θα αρχίσει να ζηλεύεις κιόλας. Ναι, κύριε, και με τούτα, μου φαίνεται θα αρχίσω. Θα έρθω από εκεί και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει. Με όλα αυτά που γίνονται, κινδυνεύει σοβαρά η Εθνική Κολεγίο. Τη μία με το Χαλκέ, την άλλη με τη Χρύσα. Θα λένε ότι αντί για προγραμματιστές, βγάζουμε υποψήφιους κρατούμενους. Καλύτερα να αφήσουμε την κρίνια τώρα, γιατί πρέπει να βρούμε γρήγορα μια λύση. Δίκιο έχει. Δεν έχουμε χρόνο. Ίσως θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση που να καταδικάζει. Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε τρεις και λίγο δελτίο τύπου. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πιο έξυπνο. Ναι, αλλά δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Δεν έχουμε χρόνο. Το κατάλαβες. Δεν μπορούμε να τον εξαντλούμε με άχρηστες σκέψεις και προτάσεις. Ωραία, το αφήνω πάνω σου. Σίγουρα έχεις να προτείνεις κάτι πιο έξυπνο. Ωραία, ηρεμήστε. Δεν θα φαγωθούμε τώρα και μεταξύ μας. Αρκετό πόλεμο θα δεχτούμε απ' έξω. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε μια λύση. Εγώ πάω να δω τους γονείς της Χρύσας. Όπως ξέρετε, δεν είναι τυχαία. Το κολέγιο εξαρτάται από τη συγκεκριμένη οικογένεια. Γι' αυτό δεν μπορούμε να στείλουμε ένα ξερό δελτίο τύπου. Τώρα το κατάλαβες. Αρκετά, ε. Καλώς σταματήστε τα παδιαρίσματα. Περιμένω να σκεφτείτε κάτι δραστικό. Όταν γυρίσω, να μου έχετε έτοιμες προτάσεις. Πρώτη φορά θα φύγω εδώ μέσα, αλλά και λίγο πιο ήρεμα. Να σου πω, είσαι εντάξει με τα βιβλία, θα σου φέρω κάτι. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Ευτυχώς, άμα μου λείπει κάτι, μπορώ να μπαίνω στον υπολογιστή της βιβλιοθήκης, οπότε όλα καλά. Α! Ξέχασα να σου πω ότι σου έφερα το αγαπημένο σου φαγητό. Θα στο δώσουν έξω οι φυλακές. Ελπίζω να μην το φάνε μόνο. Τι είναι, πίτσα με έξτρα μπέικον και μελαγόνι. Τέλος πάντων, αρκετά με τα δικά μου. Για πες εσύ, τι γίνεται. Τι εγώ. Τρώω, κοιμάσαι, ξέρω, δεν πιστεύω να έχεις το κάπνισμα. Πάλι. Μην ανησυχείς για μένα. Προσέχω τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι με χρειάζεσαι. Πάντα θα σε χρειάζομαι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που σε έχω. Εγώ είμαι τυχερός. Εγώ είμαι πιο τυχερός. Αγάπη μου, ζωγραφίζεις. Μπράβο το κοριτσάκι μου. Να ξέρεις πόσο ευτυχισμένος είμαι που σε έχω εδώ μαζί μου. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω, ε? Πάρα πολύ. Εσύ με αγαπάς καθόλου? Ναι, πολύ. Αλήθεια. Και λίγο να μ' αγαπούσες θα μου έφτανε. Η μάμα. Να είμαι κι εγώ. Καλώς. Τέλειωσα νωρίς σήμερα. Πολύ χαίρομαι να σας βλέπω έτσι αγαπημένους. Πέρασες καλά με τον μπαμπά? Ναι. Μπράβο, καρδιά μου. Άντε, μάζεψε τα παιχνιδάκια σου και πήγαινε στο δωμάτιό σου. Και σε λίγο θα τιμώσω να φάμε, ναι? Πώς και έτσι νωρίς, τι έγινε? Τι είναι αυτό? Δες το καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο, έτσι. Ένα κορίτσι μεγαλωμένο σε καλή οικογένεια, με πάρα πολλά λεφτά. Αν είναι κλεπτομανής, δεν φταίει η οικογένειά της. Ούτε παίζουν ρόλο τα λεφτά. Είναι κάτι σαν αρρώστια. Ψυχική. Αλλά και αυτό από την οικογένεια ξεκινάει. Ποιος ξέρει τι βλέπει εκεί μέσα και αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θέλω να αποφύγω για το δικό μας παιδί. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό και εγώ το δέχτηκα. Αρκετό κακό κάναμε στη μικρή. Καιρός να το διορθώσουμε. Δεν αφήσει να πάρει άλλες δύο στάσεις στο θέμα. Λοιπόν, θέλω μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο ιδιοκτήτης να βγει και να πει ότι όλα ήταν μια παρεξήγηση και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τη Χρύσα. Αυτό που άκουσες. Λοιπόν, θα κάνω αγωγή και στην εφημερίδα. Καλά, άσε τη σήμανσια στο πάνω, γιατί αυτή έδωσε τις πληροφορίες. Λοιπόν, έχω να πέσω κεφάλια. Ναι. Ναι, ναι, πάρε να μου πεις τι έγινε. Για το θέμα της Χρύσας ήρθα κι εγώ. Δεν πιστεύω να είναι κατάλληλο. Σ' ακούω. Άφησα την Άνση και το Θεόφιλο να σκεφτούν πώς θα καλύψουν το θέμα στον τύπο. Και πώς θα διασώσουν τη Χρύσα φυσικά. Αλλά η ιδέα αυτή να πούμε ότι έγινε παρεξήγηση είναι πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι που συμφωνείς με τις επιλογές μου.
Και αφροντίσε αυτή η γραμμή να την ακολουθήσει και το κολέγιο. Ω, πες μου τώρα, γιατί άλλο ήρθες, γιατί δεν νομίζω να έρθεις μόνο να μου συμπαρασταθείς. Γι' αυτό ξεκίνησα αρχικά, αλλά προέκυψε και ένα άλλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Μόνο αν είναι σοβαρό, γιατί δεν έχω. Δεν θα σε καθυστερήσω. Θέλω να μιλήσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι είναι φίλο σου. Να μεσολαβήσει στο Συμβούλιο των Φυλακών για να μπορέσει ο Χαλκιάς να δώσει εξετάσεις. Τι πρέπει να γίνει. Μιλάμε για μια πενθήμερη άδεια. Δεν είναι δύσκολο. Στο κάτω-κάτω του το χρωστά. Του το χρωστά, από πού και σου. Λέει ο λόγος. Από αυτά που πέρασε με τον Άρη. Δεν είναι και λίγα. Κάποτε και εσύ πιστεύεις αυτά που μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Έτσι δεν είναι. Άσε να το σκεφτώ. Έχεις δίκιο. Το κοριτσάκι μας, το γλυκό μας το παιδί. Θα κάνω ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μου, αλήθεια. Να βλέπεις πόσο εγωιστής είμαστε. Το γυρίσαμε πάλι στο δικό μας πρόβλημα. Ίσως πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο την Αλεξάνδρα, να δεις τι κάνει. Περνάει πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν νομίζω. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή, ίσως την πάρω αργότερα. Εσύ ξέρεις. Πάω να ετοιμάσω το φαγητό. Έλα. Περίμενα πώς και πώς να με πάρεις. Μόλις είδα την εφημερίδα. Είναι αλήθεια? Ναι, δυστυχώς. Λυπάμαι, μωρό μου. Τι να πω. Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για σένα? Ναι, θέλω πολύ να σε δω. Περιμένω τη Μάρο να έρθει να κάτσει λίγο με τη Χρύσα. Μπορώ να σε πάρω, μήπως και σε δώσω για λίγο? Εννοείται. Το ρωτάς. Το κανονίζω και σε παίρνω σε λίγο. Οκ. Okay. Θα περιμένω. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Μιας και μου το θύμισες, ο Άρης δυσκολεύεται πολύ με το θέμα που έδωσε για το διαγωνισμό. Έχεις καμιά ιδέα πώς μπορείς να το βοηθήσεις εσύ, τέλος πάντων? Πρέπει να δουλήσει μόνος του, αλλιώς δεν έχει αξία. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Είναι μια ευκαιρία να διαπιστώσει και ο ίδιος πόσα μπορεί. Με ένα τέτοιο θέμα δεν πρόκειται να διαπιστώσει καμιά ικανότητα. Κοίταξε. Από το περιοδικό μου ζήτησα μια πρωτότυπη λύση πάνω σε ένα γνωστό θεώρημα. Δεν ήθελα να πάρουμε μέρος με κάτι συνηθισμένο. Έπειτα είναι και μια ευκαιρία να δείξουμε πόσο καλούς φοιτητές έχουμε. Πάσα να θυμάμαι καλά, αυτό το μαθηματικό τύπο μόνος που έχει καταφέρει να το λύσει είναι ο φίλος, ο Μπίλι. Τώρα δυστυχώς είναι νεκρός. Ή κάνω λάθος? Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Δεν πρόκειται να αναστηθεί. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τις προτάσεις σου. Τόση ώρα αυτό σκέφτηκες? Να σου πω κάτι. Μόνο αν είναι έξυπνο. Πίστευα ότι μετά τη συζήτησή μας στο εστιατόριο θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας. Αλλά μάλλον έκανα λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που σε ενοχλεί τόσο σε μένα. Μπορείς να μου πεις, θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να μάθω. Απλά δεν έχω συνηθίσει να δουλεύω με γυναίκες με. Με τόσο έντονη. Τέλος πάντων, αυτό. Με τόσο έντονη, τι, γιατί δεν το. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Με τόσο έντονη προσωπικότητα. Δεν είναι αυτό. Γιατί να με ενοχλεί αυτό? Τότε γιατί δεν συνεχίζεις αυτό που ξεκίνησες? Τίποτα, απλά. Δεν κολλάμε, ρε παιδί μου, αυτό είναι όλο. Ναι, το ξέρω. Αλλά εγώ το δέχομαι. Δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γι' αυτό κοίτα να τοποδεχθείς κι εσύ και βρες άλλο τρόπο να ηρεμήσεις. Γιατί έτσι κάνεις πιο πολύ κακό στον εαυτό σου παρά σε μένα. Τελείωσες? Ναι. Ήθελα να σου ζητήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμένα γιατί? Γιατί πρώτη φορά είδα το Σταύρο τόσο αισιόδοξο. Και νομίζω ότι αυτό το έχεις κάνει εσύ. Μπα, κι εγώ να μην υπήρχα. Πάλι θα τα κατάφερε να σταθεί στα πόδια του. Είναι δυνατό και αυτό μάλλον το έχει πάρει από εσάς. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή εσύ του δίνεις τη δύναμη που χρειάζεται. Μακάρι να μπορούσα να έρθω. Η μητέρα μου δηλαδή μου είπε να κατέβω για μερικές ώρες, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το ρισκάρω. Φοβάμαι μην πάθει τίποτα ο πατέρας μου όσο λεπτό. Το καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς για το Σταύρο. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Δες τι θα κάνεις με τον πατέρα σου. Να γίνει καλά και μετά κατεβαίνεις. Το ξέρω ότι θα με καταλαβαίνατε. Σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αν αρρώστηνα θα ήθελα το Σταύρο δίπλα μου. Είναι ανθρώπινο. Κυρία Βίκη, σας αγαπάω πολύ, αλήθεια. Τότε. Να κόψουμε το κυρία Βίκη, τους πληθυντικούς και το Βίκη.
Οπότε το διορθώνω. Σ' αγαπάω πολύ, Βίκυ. Σε ευχαριστώ για όλα. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Καλά σε βλέπω. Καλύτερα είμαι. Έτσι θέλω, λοιπόν. Τα κορίτσια έχουν μαζευτεί στη φάρμα για να βοηθήσουν πριν το γάμο και το βράδυ παίζει παρτάκι για γυναίκες. Πάμε. Δεν είμαι σε τέτοια φάση. Άμα βρεθείς με κόσμο, θα ξεχαστείς. Έλα, έχουν ετοιμάσει διάφορα, θα έχει πολύ πλάκα. Δεν μπορώ. Και δεν θέλω να φέρω και τα παιδιά σε δύσκολη θέση. Πώς ήρθε τώρα αυτό? Δεν λέει να προσπαθούν να κρύψουν τον νύκτο τους όλο το βράδυ. Ποιο νύκτο τους? Έλα, ρε Μάρο, τώρα μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Ξέρω τι έχει συμβεί, έχει βγει όλο το ίντερνετ. Σίγουρα θα έχουν σπάσει και τα τηλέφωνα. Οκ, εντάξει, το ξέρουν όλοι. Και τι έγινε? Θα μείνει κλεισμένη εδώ μέσα για πάντα? Δεν ξέρω. Ίσως είναι και αυτό μια λύση. Μην ακούω βλακίες. Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, έλα στο πάρτι και θα δεις. Κανείς δεν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ. Έλα, σε παρακαλώ, σκέψου το. Αφού σου είπα τώρα, δεν θέλω. Κάντο για μένα, θα περάσω χάλια μα δεν έρθει μαζί μου. Άντε, καλά, θα έρθω. Να σου πω, δεν θα μου την κάνεις πάλι. Στο λόγο σου. Στο λόγο μου. Ελάτε, κορίτσια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ρε, εσύ. Λέω να πω του πατέρα μου να σου δώσει ένα αμάξι αντίκα για το γάμο. Και θα σου κάνω και τον οδηγό. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Θα πάω με το δικό μου το αυτοκινητάκι. Ας αφήσουμε τις πολυτέλειες. Κάτι άσχετο. Το τελευταίο καιρό έχεις αλλάξει. Ξέρεις, ε. Προς το καλό ή προς το χειρότερο? Προς το καλό εννοώ. Είτε αλλιώς δεν θα το κουβεντιάζαμε. Έτσι είσαι πιο όριμος, πιο προσγειωμένος. Έτσι είναι. Κάποια στιγμή ακόμα και το χειρότερο καθήκη καταλαβαίνει πόσο καθήκη είναι. Ελπίζω μόνο να το κατάλαβα νωρίς. Να καταλαβαίνω πως το λες. Θα είναι νωρίς αν ζήσεις για 100 χρόνια. Λοιπόν, πραγματικά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να βρεις έναν άνθρωπο και να είσαι ευτυχισμένος όπως είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Γιάννη, θα λέμε σου παρακαλώ ένα ποτό, δυνατό όμως. Εγώ τώρα. Το βράδυ έχουμε πάρτι, θα το γλεντήσουμε. Κάτε λίγο δυνάμεις. Πάρτι, ρε, αυτό είναι για μνημόσυνα. Θα βγείτε? Ναι, την έψα να πάμε στη φάρμα. Έχουν τα κορίτσια πάρτι για το γάμο του Σμαντός. Α, ωραίο ακούγεται. Είσαι σίγουρη ότι μπορείς να πας? Δεν ξέρω, απλώς είπε κάτι Μάρο και έχει δίκιο. Ότι δεν μπορώ να μείνω κλεισμένη μέσα για πάντα. Με το πάρτι μπορεί να κάνει την αρχή. Ευκαιρία είναι να ξεδώσει λιγάκι. Πάω λίγο στο μπάνιο και έρχομαι. Δεν ξέρω αν είμαι καλή ιδέα. Την τελευταία φορά που βγήκα τα εξαφανίστηκε. Ναι, αλλά τώρα ξέρω. Μην την ξαναπατάω. Ξέρω ότι την έβαλε να μου υποσχεθεί ότι δεν θα το ξανακάνει. Τέλος πάντων. Μην τη χάσω όμως από τα μάτια σου, σε παρακαλώ. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα εντάξει. Μαμά, σε ευχαριστώ. Για ποιο πράγμα? Για τις εφημερίδες. Έμαθα τι έγινε και μη φοβάσαι. Ξέρω ότι δεν μου είπες τίποτα για να με προστατέψεις. Αγάπη μου, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι, έτσι. Θα τα διορθώσουμε όλα. Μην ανησυχείς για μένα πάντως. Θα τα καταφέρω. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να περάσεις καλά και να προσέχεις, έτσι. Θες να μιλήσεις? Ρε φίλε, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, αλλά έλα το βράδυ στο πάρτι. Θα σου κάνει καλό. Έχω καλέσει και κάτι κομμένα. Πού είσαι τελείως βλάκας, ρε φίλε? Δεν βλέπεις ότι δεν έχω όρεξη? Για το θέμα με τη Χρυσά. Ή το πρόβλημά σου είναι η Φέη? Τώρα. Πώς σου ήρθε η Φέη? Sorry. Δεν πειράζει. Ρε φίλε, θέλω να σου μιλήσω. Έχω ένα πρόβλημα. Έλα. Έλα. Sorry.
κόλλημά μου με την Άντα, ρε. Τη σκέφτομαι συνέχεια, δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Αλήθεια, ό,τι θες να κάνω. Το ξέρω ότι τραβάς το ίδιο με τη Φέη. Αν βρεις έναν τρόπο να την ξεπεράσεις, απλώς δεν θέλω να μου το πεις. Ίσως βέβαια μια λύση είναι να παραδεχτούμε την καψούρα μας. Τι εννοείς? Παραδέχεσαι ότι έχει τελειώσει. Πονάς όσο είναι να πονέσεις και κάποια στιγμή σταματάει. Δεν αρέσει. Και από πότε έγινες εσύ ειδικός στα εγκομενικά? Από τότε που τα έκανα σκατά με την Άντα και προσπαθώ να το διώξω. Μόνο που δεν είμαστε το ίδιο, ρε φίλε. Γιατί στη δική μου περίπτωση εγώ δεν μπορώ να προσπαθήσω γιατί αυτή ήταν λάθος. Οπότε κομμένες αυτές οι κουβέντες. Δεν είμαστε το ίδιο. Συνεργαστήκαμε. Το παιχνίδι τα σπάει. Μην ακούτε τις φήμες, δείτε πόσα κέρδισα εγώ. 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι μόνο η αρχή. Δεν το πιστεύω το γελίο. Καλά ρε με το Μαλτέζο, ρε σάπιε. Η κόρη του γνωστού επιχειρηματία. Χαλκιά σου έρχεται παρέα. Τι έγινε με τη Χρύσα? Είναι σαν να μην καταλαβαίνει τι της έχει συμβεί. Δεν ξέρω, σαν να βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Ότι έφτασε στο σημείο να κλέψει, είπα να πει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως θα έπρεπε να τη στείλει σε έναν ειδικό, και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έπρεπε να το είχα κάνει τότε, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχει ξανακάνει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν περίεργο. Ήταν σαν να το έκανε επίτηδες για να τη συλλάβουν, για να τιμωρήσει τον εαυτό της. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, νιώθει ενοχές για κάτι το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Πρέπει να την πάω σε έναν γιατρό και σε εμάς δεν λέει κουβέντα. Ναι, μην το αναβάλεις. Να ενεργήσεις σύντομα. Ναι, πρέπει πρώτα να μιλήσω με τον Δημήτρη. Αν καταφέρουμε δηλαδή να μιλήσουμε σαν άνθρωποι ποτέ. Έγινε κάτι? Τσακώθηκαμε για το θέμα της Χρύσας. Του είπα εγώ ότι ο γάμος μας ήταν ένα ψέμα, αλλά τέλος πάντων κατάλαβε ότι μάλλον για μένα έχει τελειώσει. Τι έγινε τώρα, νόμιζα ότι θα χαρείς με αυτό. Όχι, χάρηκα πολύ. Απλά μου τη δίνει έτσι πως τα φέρνει ζωή μερικές φορές. Τι εννοείς? Τώρα εσύ είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες και εγώ αναγκαστικά πρέπει να είμαι κλεισμένο στο σπίτι για χάρη του παιδιού μου. Εντάξει, είναι πάνω απ' όλα το παιδί. Αλήθεια, πώς θα πάτε? Είναι περίεργη αυτή η κατάσταση. Βέβαια η Ευδοκία φαίνεται να συνεργάζεται σιγά σιγά. Α, αλήθεια? Δηλαδή? Αλεξάνδρα. Χρύσα. Ήρθα να δω τη Χρύσα. Το όνομά σας? Παύλος Γιαννόπουλος. Α, οι φίλοι με φωνάζουν Ρώσο, από ό,τι έμαθα με ψάχνετε. Λοιπόν, άμε. Τι με θέλετε? Εσείς ο Ρώσος. Ναι, Χρύσα δεν είναι εδώ, αλλά εμείς δύο έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχει ηρεμήσει. Μου είπε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για το καλό της κόρης της. Αλλά κάτι δεν μου κολλάει σε όλα αυτά. Γιατί, τι έκανε κάτι? Είναι παράξενη συμπεριφορά. Αυτή η αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ξέρω αν είναι ειλικρινής. Γιατί να μην είναι ειλικρινής? Τόσο αν θέλει κάτι άλλο που σου. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να τα ξαναδεί. Αποκλείεται.
Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον για χάρη του παιδιού. Εντάξει, και καλά κάνετε. Αυτό πρέπει να κάνετε για να λύσετε το πρόβλημα του παιδιού. Να έχετε ηρεμία μεταξύ σας. Τώρα πάντως, όσον αφορά εμάς, θέλω να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα μπορείς να με βλέπεις όποτε θέλεις. Είμαι ελεύθερη. Και όταν μπορέσεις κι εσύ, μπορούμε να ζήσουμε σαν πραγματικό ζευγάρι. Σαν ψέμα μου φαίνεται. Εμένα να δεις. Πάμε. Έλα, ξεκόλα, τι έπαθες τώρα. Καλό θα σου κάνει. Δώσε μου λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να δω τόσο κόσμο έτσι ξαφνικά. Εκεί μέσα έχει μόνο φίλους. Αν όμως το έχεις ανάγκη, θα σε περιμένω. Πήγαινε εσύ και θα έρθω σε 5 λεπτά. Όχι, δεν σ' αφήνω μόνο. Έλα, ρε Μάρο, μην κάνεις αμόρα τώρα. Δεν θα αργήσω. Καλά. Μου την υποσχέθηκες όμως. Δεν θα μου την κάνεις. Δεν θα φύγω. Πες το. Στο υπόσχομαι. Δεν πρόκειται να φύγω. Εντάξει. Έλα, πάρτα. Ησύχασες τώρα. Οκ. Okay. Μην αργήσεις. Ξέρω ότι έχεις παρτίδες με την κόρη μου. Δεν ξέρω τι είδους, αλλά δεν με ενδιαφέρει πια. Εγώ ένα πράγμα θέλω. Να κόψει τα κολλή τη λύκια μαζί της από εδώ και πέρα. Γιατί από τον καιρό που ξεκίνησε να έχει πάρει εδώ με κάτι τύπου σαν και εσένα άρχισε και τα προβλήματα. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω πως σας αξίζει. Σέβομαι το σπίτι σας και το γεγονός ότι είστε πατέρας της Χρύσας. Αλλά άμα θέλετε, μπορούμε να πάμε κάπου αλλού να το λύσουμε. Μη βιάζεσαι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Καταρχήν δεν μου αρέσει το υφάκι σας. Και δεν το πιασε αυτό το τύπη σαν και εμένα, δηλαδή τι τύπος είμαι εγώ. Ε? Και πρώτα απ' όλα εξηγήστε μου, τι νομίζετε ότι έχω κάνει εγώ στη Χρύσα. Την άφησες να τριγυρνάει μόνη της στη γειτονιά σου και έπαθε αυτά που έπαθε. Αυτό ίσως φτάνει σένα. Άλλαξε το ύφος σου, γιατί κόβω την κουβέντα τώρα. Και μου λες, αγόρι μου, έρχεσαι μέσα στο σπίτι μου μετά από αυτά που έπαθε η κόρη μου. Και μου λες να αλλάξω το ύφος μου. Είσαι μεγάλο θράστη. Πρώτον. Δεν έχω ιδέα τι έχει πάθει Χρυσά. Και δεύτερον, πρόσεχε τα λόγια σου. Γιατί άμα θέλω, μπορώ να ανοίξω κι εγώ το στόμα μου και να πω για σένα πράγματα. Και τότε δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς. Εσύ για μένα. Δες πολύ μεγάλη πλάκα. Αλλά. Περίμενε μέχρι να αποκαλύψω τα παρέδωσή σου με το Σάκη και τότε τα ξαναλέμε. Έρχεται, είναι στο αυτοκίνητο, παίρνει λίγο κουράγιο. Οκ. Καλό, τι λόγια είναι αυτές. Ρε κορίτσια, πάμε έξω να ετοιμαζέψουμε. Άστι, ρε, πριν δεν λίγο χρόνο. Θα έρθει ο τελμέτρη. Καλά, την αφήνω. Εσύ πάντως, κυρία μου, δεν μου την γλιτώνεις. Ώρα να βάλεις καλακερά, γιατί πολύ άργησες. Μα έτσι, στρατηγία μου, τιμώρησε την πράγμα. Θέλω να φέρεις τα φαναράκια που τα έχω μέσα. Έφυγα, γρήγορα. Και βιάζουμε τα μασάζια μας. Κορίτσια, εγώ είμαι, νύφη σε μένα τα κάνει. Μασάζ, σταματήστε. Έτσι. Εγώ το ζήτησα πρώτη. Και εγώ δεύτερη. Και εγώ τρίτη. Εσύ πού το ξέρεις το Σάκη? Κολλητοί είμαστε. Στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε. Μαζί παίζαμε το παιχνίδι σου. Απλώς μετά ο Σάκης αποφάσισε να σου κάνει ξαφνικά αβάντα στην εταιρεία. Τι λες τώρα, τι είναι αυτά? Πώς θα τους κασές? Γιατί είμαι βέβαιος ότι έπεσε χοντρό χρήμα για να πει όλες αυτές τις ψεύτικες στα φόρουμ σαν πιλιντό. Γιατί δεν είναι δικός το λογαριασμό του πιλιντό. Έτσι σου είπε. Λυπάμαι, κύριε Μαλτέζο, αλλά φάγατε χοντρό δουλεμά. Δεν είναι μόνο δικός του. Είμαστε κι άλλοι από πίσω. Την πάτησες. Come on, fallen star, I refuse to let you die. Cause that's wrong. And I've been waiting far too long. And
Η Χρύσα δεν ήρθε ακόμα. Όχι, δεν θα τη βλέπαμε. Σωστό. Λοιπόν, έλεγες για τις καλημέρα. Για το ταλέντο μου. Ναι, σκάσε. Γιατί εγώ γράφω τα τραγούδια σαν τέτοια. Σε παρακαλώ, διάσκεψε. Τι έγινε. Την κοπάνισε πάλι, αυτό έγινε. Και. Δεν είναι στα καλύτερά της, φοβάμαι, κάνει καμιά τρέλα. Έλα, Μαρό, χαλάρωσε. Και τώρα τι θα πω στους γονείς της. Μη σε πιάνει πανικός, παιδάκι μου, μπορεί να πει και καμιά βόλτα. Πρέπει να τους ειδοποιήσω. Εγώ λέω να μην τους ανησυχείς χωρίς λόγο. Ξέρω εγώ τι σου λέω, τόσκασε. Το έχεις ιδιάσει, γι' αυτό μου έδωσε το κλειδί του αυτοκίνητου τόσο εύκολα. Για πάρτε κανένα τηλέφωνο. Κλειστό. Τι θα κάνω. Έλα, υπομονή. Να δεις που σε λίγο θα φανεί. Να μην πάρω τους Μαλτέζους. Δεν ξέρω, εγώ λέω να μην τους ανησυχήσουμε ακόμα. Okay. Αν και δεν πρόκειται να έρθει. Είμαι σίγουρη ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, το έχω ρίξει στο διάβασμα. Θέλω να ασκήσω τις εξετάσεις, να είμαι πολύ καλός. Έτσι, μπράβο, ε. Η ζωή συνεχίζεται. Αλλά δεν μου λες, θα σου δώσουν την άδεια να πας να δώσεις εξετάσεις. Δεν έχω ιδέα. Η μάνα μου και ο δικηγόρος μου λένε ότι το παλεύουν, ε. Αλλά και τίποτα να μην γίνει καλό μου κάνει. Έτσι, λίγο να ξελαμπικάρει το μυαλό μου. Κοιτάζω τους τέσσερις στίχους συνέχεια. Δεν παλεύω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όλα καλά θα πάνε. Εσύ τι αλλού τι λέει. Λοιπόν, σου έχω νέα, τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Νέα, τι λέγει. Πλακώθηκα άσχημα με το Σάκη. Ωε, τελικά μας πούλησε. Δεν για αυτή σημαίνει δεν είναι. Τι έμαθες. Αυτό που φοβόμουν. Αυτός δεν το παραδέχεται, αλλά... τα έχει μπλέξει με το Μαλτέζο. Ορθώσω. Στορκίζομαι. Είναι έσυμο, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω. Εμείς κάναμε αμάν και πώς να μπορέσουμε να ξεπροστιάσουμε τη λαμόγια με το παιχνίδι και αυτός πήγε και τα κατέστρεψε όλα. Δεν ξέρω. Με κάποιο τρόπο πέρασε πίστες και βγάλε χοντρά φράγκα. Πώς αφού είναι στημένο το παιχνίδι. Έλα, μωρέ. Από το Μαλτίζο, από ποιον άλλο. Ύστερα πήγε και φέτεψε την πληροφορία ότι το παιχνίδι είναι μια χαρά και πήγαν κι άλλοι παίκτες και συνεχίζουν να παίζουν. Κανονικά. Και πώς έφτασε ο Σάκης στο Μαλτέζο, από τη Χρύσα, ε? Από ποιον άλλο. Να μας πω κάτι. Τον έχω ικανό να πήγε και από μόνος του. Η υπόθεση βρωμάει κομπίνα από μακριά. Αυτό δεν μπορεί να πέρασει έτσι. Ωραία, στο χέρι σου είναι. Πες την αλήθεια. Και θα δεις το Σάκη για πότε θα πιστεύει. Αν ήταν μόνο εκείνος μπλεγμένος, δεν θα με νοιάζει, αλλά είσαι και εσύ. Και σαν να δεν σε δίνω με τίποτα. Γιατί ρε φίλε, γιατί. Γιατί έτσι. Τέλος, δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, εσύ τι άλλο, είσαι λίγο φορτωμένος γενικά. Πώς θες να είμαι, ε? Αφού έχω ένα κολλητό ξεροκέφαλο, πώς θες να είμαι. Εντάξει, σίγουρα είναι μόνο αυτό. Δεν μου κρύβεις κάτι έτσι, θα τρελαθώ. Ναι, λέμε ρε. Να σου πω, σήμερα είναι και το μπάτσελο του Γιάννη, ε. Με έχει καλέσει και δεν έχω καμία όρεξη να πάω. Να πας και να δώσεις και από μένα συγχαρητήρια για τέτοια. Θα χαρεί πολύ μάλλον. Μάλιστα, αφεντικό. Να σου πω, και κράτα και σημειώσεις από όλο το σκηνικό γιατί σε θέλω στο δικό μου το γάμο διαβασμένο. Τι είναι, σου καλάρισε φυλακή και θες να πεις ισόβια. Δεν μας τα πες. Αυτά φυλαράκι, πόσο καψούρις, ρε. Άρχισε να δυσκολεύεται.
ασχολείται πολύ με το θέμα που έδωσε για το διαγωνισμό. Έχεις ιδέα πώς μπορείς να το βοηθήσεις εσύ ή κάποιος άλλος? Πρέπει να το κάνει μόνος του. Αλλιώς δεν έχει αξία. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Πάσα θυμάμαι καλά, ο μόνος που έχει καταφέρει να μπει σε αυτό το μαθηματικό τύπο είναι ο φίλος, ο Μπίλι. Τώρα δυστυχώς είναι νεκρός. Ή κάνω λάθος? Με ζήτησες? Ναι. Θέλω να κάνεις μια επίσκεψη στο σπίτι της Άννας. Να δεις αν αυτός ο τύπος είναι ακόμα στο υπόγειο. Εντάξει, θα το τακτοποιήσω. Γιατί φοβάμαι ότι τον έχει πάει αλλού. Σε περίπτωση που δεν το βρεις, βάλε κάποιον να παρακολουθεί το σπίτι της. Θέλω να βλέπει που πάει, ποιος συναντάει, τα πάντα. Εντάξει. Δεν θέλεις να το κάνω εγώ? Όχι, Σωτήρ. Όχι. Θα βάζει καλύτερο επαγγελματία. Σε αποδείχνει σαν ίκανος. Μάλιστα. Και θέλω αναφορά κάθε μέρα. Το κατάλαβες? Φύγε τώρα. Θέλω να μιλήσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ξέρω ότι είναι φίλος σου. Να μεσολαβήσεις στο Συμβούλιο των Φυλακών για να μπορέσει ο Χαλκιάς να δώσει εξετάσεις. Τι πρέπει να γίνει? Μιλάμε για μια πενθήμερη άδεια. Δεν είναι δύσκολο. Ναι, γεια σας. Δημήτρης Μαλτέζος. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Υπουργό, παρακαλώ. Δεν έπρεπε να βάλουμε την εξίσωση σαν θέμα για το διαγωνισμό. Ο Μαλτέζος την είδε και τώρα υποψιάζεται ότι ζεις. Μα το ξέρει ότι ζω. Το ξέρει ότι ζω, αφού ήρθε και με είδε στο υπόγειο. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Ρεμπίλη μου, είσαι τελείως σίγουρος. Δεν το φαντάστηκες. Γιατί δεν με πιστεύεις? Γιατί αν σε είχε βρει, θα φρόντιζε να σε εξαφανίσει. Φαίνεται ήδη ότι είμαι τελείως ακίνδυνος και έτσι ησύχασα. Για το Μαλτέζο, ακίνδυνοι είναι μόνο όσοι βρίσκονται κάτω από το χώμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι απειλή. Άκου, θέλω να με βγάλεις από εδώ. Θέλω να με βγάλεις. Πρέπει να πάω να βρω τον Σταύρο και τη Βίκη. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Ο γιατρός το είπε καθαρά. Η θεραπεία πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξανακυλήσεις. Ας μην το ρισκάρουμε. Μου λείπει η οικογένειά μου. Και εσύ μου λείπεις. Και ξέρω ότι κοντά σας θα γίνω τελείως καλά. Εσείς θα με κρατήσετε μακριά από την αρρώστια. Φτάνει να είμαι κοντά σας. Πήρα να σου πω τα ευχάριστα για τον Σταύρο. Δηλαδή? Μίλησα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο να τον πείσω, αλλά τον πίεσα δηλαδή πολύ. Τέλος πάντων, θα δώσει πενθήμερη άδεια στο γιο σου να δώσει τις εξετάσεις του. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, πραγματικά. Ξέρεις. Να σου στείλω μια τούρτα. Ναι, εντάξει, έχω μια καλύτερη ιδέα. Ήμουν σίγουρη. Να με κέρασε ένα ποτήρι κρασί. Δεν ξέρω. Απόψε. Δική. Δεν θέλω αντίρρησης. Θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί μαζί. Λοιπόν, θα το πούμε αργότερα. Γεια. Yeah. Αυτό το κορίτσι είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να κάνει καμιά χαζομάρα. Τι χαζομάρα, μωρέ? Γιατί να κάνει κακό στον εαυτό της, επειδή τη βάλαν στις φυλάδες? Χαλαρώστε, ρε παιδάκια. Η Χρύσα τα συνηθίζει κάτι τέτοια. Της αρέσουν τα δράματα. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τη διάθεσή μας. Συμφωνώ. Και νομίζω πως άδικα ανησύχησε η Μάρο. Απλά θα ντράπηκε, θα αποφάσει να φύγει και στην τελική καλύτερα. Σημαίνει πως έχει ακόμα λίγη τσίπα. Ναι, σαν η μακάρι να παίζει κάτι τέτοιο, αν και πολύ φοβάμαι ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Κόφτε το, είπα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε το γάμο της φίλης μας. Αρκετά ασχοληθήκαμε. Σωστά, σωστά. Ναι, και έχουμε και τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε, λοιπόν. Τα αγόρια θα έχουν ήδη φτάσει στο Γιάννη. Γι' αυτό σου λέω. Δεν θα του αφήσουμε να μας βάλουν τα γυαλιά. Αχ. Θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε, τι έπαθες? Η Χρύσα. Τι η Χρύσα? Το έσκασα πάλι. Τι είναι αυτά που λες? Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Είσαι τελείως ηλίθια, κορίτσι μου. Πώς έγινε αυτό? Είχαμε πάει στη φάρμα και μου ζήτησε να μείνει λίγο στο αυτοκίνητο για να πάρει κουράγιο. Μέχρι και τα κλειδιά μου έδωσε. Πρέπει να το καταλάβεις, μωρέ. Την εμπιστευτήκαμε. Τη τηλεφωνώ συνέχεια και το έχει κλειστό. Και προφανώς, κουκλίτσα μου, το έχει κλειστό γιατί τώρα είναι αργά. Στο λέω, έτσι και πάθει κάτι, αδερφή μου, θα γίνει χαμός. Χριστή. Άρεξε κόλλα. Με τις βρισκές δεν βγαίνει πουθενά.
Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα το πω στη μάνα σου. Για πες μου εσύ που θα φρικάρει τελείως. Από το που μπορεί να πήγε, δεν σου είπε τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Μήπως θα ψάχνετε πρώτα. Προφανώς θα ψάξουμε πρώτα. Και αν δεν τη βρούμε, τότε θα μιλήσω στους γονείς μου. Θα πάω το Ρώσο. Με αυτόν μπορεί να έχει επικοινωνήσει. Και εγώ θα πάω να δω στη φυλακή. Τι εννοεί στη φυλακή, τι να πα να κάνει στη φυλακή. Υπάρχει περίπτωση η Χρύση να πήγε να βρει το Χαλκιά. Όλα παίζουνε. Είναι το μόνο που την απασχολεί. Να μου το θυμηθεί από αυτό έπαθω τι έπαθα. Μάρου, ξέρει κάτι παραπάνω και δεν μου το λε. Όχι. Πρόσεχε, το λέω, γιατί αν έχει γίνει κάτι και δεν μου το λε, θα γίνει. Όχι, σου λέω, στορκίζομαι. Απλώ η κατάσταση του Σταύρου την έχει επηρεάσει πολύ. Έλα. Πάμε, Χριστιανή μου, να πάρεις λίγο αέρα. Δεν έχω όρεξη, ρε, στη ζωή. Άσε με. Να σου πω. Ο Σταύρος θα δώσει τις εξετάσεις του, έτσι. Ναι, τι σχέση γι' αυτό. Ωραία. Τα καλά νέα θέλουν διάρρεσμα. Πάμε. Έλα τώρα. Μια χαρά καφέ φτιάχνουμε και εδώ πέρα. Άσε με. Έχεις συνειδητοποιήσει πώς περνάς τις τελευταίες μέρες. Σπίτι, δουλειά, φυλακή και πάλι από την αρχή. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να αλλάξεις παραστάσεις. Άμα σου κόλλησες ένα κάτι στο μυαλό, πραγματικά. Ναι, δεν μου ξεχολλάει. Έλα, πάμε. Προχώρα. Περίμενε. Κουνήσου. Θέλετε να σε καλέσουμε ένα ταξί. Όχι, έχω δει ένα που περιμένει απ' έξω. Okay. Ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια. Τίποτα, τι λέτε τώρα. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστούμε για την βαλίτσα. Γεια. Γεια. Ήσταν αυτές οι δύο που ήταν πριν λίγο από το σπίτι. Όπα, όπα, φιλαράκι, εσένα τι σε νοιάζει. Η μία από τις δύο νομίζω ότι την ξέρω, γι' αυτό με νοιάζει. Ωραία. Είναι η μάνα του Σταύρου. Είχε πάει με τη Μάρο στη Μαντό να κανονίσουν τα του γάμου της. Την άφησε για λίγο μόνο και μην πήρε τα μάξη και εξαφανίστηκε. Αυτό το είχε σχεδιασμένο. Η Χρύσα τίποτα δεν αφήνει στην τύχη. Το μόνο σταθερό στη συμπεριφορά της Χρύσας είναι το πώς αντιμετωπίζει τον πατέρα μας. Έχεις δει πώς του φέρεται. Νομίζω ότι το έχεις παρατραβήξει λίγο. Όχι καθόλου. Αυτό φταίει για τα χάλια της Χρύσας. Και αν δεν μας τα πει η ίδια, δεν πρόκειται να τα μάθουμε ποτέ. Γιατί ο κύριος Μαλτέζος ξέρει να κρύβει πάρα πολύ καλά τα μυστικά του. Να κάνουμε μια ανακοχή. Για απόψε μόνο. Το έχω μεγάλη ανάγκη. Φαντάζομαι θα παραξενεύεσαι που μας βλέπεις τώρα εδώ σαν οικογένεια, ε. Έχουμε χωρίσει, το ξέρεις. Ναι, κάτι μου έχει πει ο Κίμωνας. Και με τον Δημήτρη πάνε ερωτευμένοι. Σου λείπουνε. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να ήταν εδώ μαζί μου σήμερα. Μην ανησυχείς, οι γονείς πάντα βρίσκουν τον τρόπο.